Μωσής κατενόησεν εν βάτο το μέγα μυστήριον του τόκου σου. Αδερφοί μου, η Παναγία μας έχει άπειρα σύμβολα τα οποία φανερώνουν την ειδική της παρουσία, η οποία γίνεται αιτία για να σωθούμε. Έπρεπε ο Πανάγαθος Θεός να κατέλθει στον κόσμο, να γίνει άνθρωπος όπως είμεθα εμείς, για να μας σώσει από την καταδυναστία του διαβόλου. Δια τούτο η Παλαιά Διαθήκη, όσον και η Καινή Διαθήκη, συμβολίζουν το πρόσωπο της Παναγίας μας με διαφόρους τρόπους. Εμείς στο παρόν κήρυγμα λαμβάνουμε από τον 8ο ιερμόν του ακαθίστου ύμνου μία εικόνα η οποία γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Μωσής, λέγει, κατενόησεν εν βάτο το μέγα μυστήριον του τόκου σου. Η εικόνα αυτή, αδερφοί μου, παρουσιάζεται όταν ο Μωυσής έγινε το εκλεκτός του Θεού. Τον εξέλεξε ο Θεός και τον αξίωσε να είναι ο οδηγός των Εβραίων, οι οποίοι ελευθερώθησαν από την δουλεία του Φαραώ. Ελευθερώθησαν με υπερφυσικούς διαφόρους τρόπους, τους οποίους ο Θεός εξέλεξε εν την παντοδυναμία Του. Με 10 πληγάς, τας οποίας παρεχώρησε ο Θεός εις τον Φαραώ, υπέκυψε και αφήκεν ελευθέρους τους Εβραίους. Πλην όμως, όταν και η τελευταία πληγή εσυγκλώνησε τον Φαραώ, τότε αφήνοντας τους Εβραίους ελευθέρους έφτασαν στην Ερυθράν θάλασσα. Εκεί μετενόησε και πάλι ο αδιόρθωτος Φαραώ και διέταξε τα στρατεύματά του να προφθάσουν τους Εβραίους και να τους μεταφέρουν και πάλι στην δουλεία. Δια υπερφυσικού τρόπου ο Πανάγαθος Θεός δια του Μωυσέως ίνιξε την θάλασσα και διήλθον τα πλήθη των Εβραίων διαμέσου της θαλάσσης. Εξήλθεν ο Μωυσής στην έρημον η οποία διεχώριζε τη γη της Επαγγελίας από την Αίγυπτον. Και εκεί ο Μωυσής, ευρισκόμενος εις το όρος Χορίβ,
εκεί που είναι σήμερα ο ναός της Αγίας Εκατερίνης, εις το όρος Σινά, έγινε το βοσκός και έβοσκε πρόβατα και του έδειξε ο Θεός όραμα φοβερό. Είδε απέναντί του, όπως είδε μέσα στην έρημον, είδε μίαν βάτον. Η βάτος αυτή εκέετο, εξήρχοντο από την βάτον εκείνη φλόγες πυρός, ή το κάτι το οποίο τον είχεν κάνει έκθαμβον, βλέποντας αυτό το οποίο ή το έμπροσθέν του. Έβλεπεν τας φλόγας να κατακαίουν εκείνην την βάτον και η βάτος να μένει αυλαβής, εκέτο και δεν κατακαίετο. Τότε είπε ο Μωυσής, ας πλησιάσω, λέγει, να δω τι γίνεται. Πλησιάζον δε ο Μωυσής εις την βάτον, ήκουσε φωνή αόρατον. Του λέγει, λύσε, του λέγει, τα υποδήματά σου, διότι ο τόπος αυτός όπου στέκεις είναι ιερός. Και ο Μωυσής, βλέπων δεξιά και αριστερά να ειδεί ποιος του ομίλησε, μη βλέπων κανέναν, του λέγει, ποιος είσαι εσύ που μου ομιλείς? Και ακούεται από την βάτον εκείνην φωνή η οποία του έλεγε, είμαι ο ον και ο ειν, αυτός που είμαι και αυτός που ήμουνα. Και τότε ο Μωυσής, αφού έλυσε τα υποδήματά του και πλησίασεν εις τον τόπον εκείνον, αντελήφθη ότι δεν επρόκειτο περί απλού πράγματος, αλλά περί υπερφυσικού θαύματος. Αυτό το έλαβεν ο υμνοδός της Εκκλησίας και σύνταξεν των ιρμών αυτών. Μωυσής κατενόησεν εν βάτο το μέγα μυστήριο του τόκου σου. Εκείνη βάτος ή το η Παναγία μας. Εκείνες οι φλόγες του πυρός που εξέρχονται από την βάτον ή το η Θεότης, ο Θεός ο αληθινός. Πώς εδέχθη η βάτος εκείνην την φλόγαν και δεν κατεκαίετο? Κατά τον ίδιο τρόπο και η Παναγία μας εδέχθη τον Θεόν των αληθινών και δεν έπαθε τίποτε. Ή το λέγει αγνή και παρθένος πρώτου τόκου και αγνή και παρθένος μετά των τόκων. Σήμερα εορτάσαμε ακριβώς την ημέρα αυτήν την οποία κρύβει τούτο το μυστήριο το μέχα. Και το τροπάριον της σημερινής ημέρας είναι εκείνον το οποίο τονίζει σήμερα της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης,
ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Ο Υιός του Θεού εγένετο Υιός της Παρθένου. Ενυνθρώπισεν δηλαδή ο Θεός, εγένετο άνθρωπος ο Θεός. Αυτήν την εικόνα, αδερφοί μου, μας εξίωσεν ο Πανάγαθος Θεός να την έχουμε στον Άγιο Γεώργιο. Και αν κοιτάξετε στο αριστερό μέρος, θα ειδείτε αυτήν την φλόγαν η οποία κατέκαιεν την βάτον και η βάτος έμενε άφθορος. Μωσής κατενόησεν εν βάτο το μέγα μυστήριον του τόκου σου. Πλην όμως και η Εκκλησία μας δεν σταματά ως εκεί. Κρατάει στο χέρι του ο Λειτουργός του Θεού το ίδιο θαύμα. Το απεικονίζει. Βλέπουμε πάντοτε στην Θεία και Ιερά Λειτουργία και σε οποιανδήποτε εκδήλωση της Εκκλησίας, σε οποιανδήποτε ακολουθία, είτε μικρά είναι είτε μεγάλη, βλέπουμε τον Λειτουργό του Θεού να κρατάει στο χέρι του ακριβώς αυτό το θαύμα. Ποιος κατενόησε τι είναι εκείνο το οποίο κρατά ο Λειτουργός του Θεού? Ένα θυμιατό. Αυτό το θυμιατό είναι αυτό το οποίο απεικονίζει τούτο το θαύμα, το οποίο είδε ο Μωυσής. Στο κάτω μέρος του θυμιατού υπάρχει εκείνο το μέρος όπου είναι το αναμένο κάρβονο για να θυμιάσει ο ιερεύς. Πλην όμως όλο αυτό συμβολίζει την Παναγία μας, η οποία δέχεται τον Θεόν τον ίδιον και δεν κατακαίεται και δεν φθήρεται. Εκείνες οι αλυσίδες οι οποίες υπάρχουν και κρατούν των θυμιατών είναι οι Απόστολοι οι οποίοι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο. Τέσσερις αλυσίδες οι οποίες συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους. Και το άνω μέρος του θυμιατού είναι ο ουρανός, ο οποίος σκεπάζει την Παναγία μας και όλους εμάς. Και όταν θυμιάζει ο ιερεύς, ο Λειτουργός του Θεού, εμείς πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτό είναι το θαύμα το μέγα και πρέπει να κλείνουμε την κεφαλή την στιγμή κατά την οποία μας θυμιάζει ο ιερεύς, διότι παραδεχόμεθα ότι αυτό το οποίο κρατάει στο χέρι του συμβολίζει την επιγής παρουσία του Θεού και εκείνο το θυμιατό είναι η Παναγία μας. Αδερφοί μου, έναν άλλο σημαντικό το οποίο μας δείχνει το σημερινό Θείο Κήρυγμα είναι ότι όταν επλησίασε τον τόπο των ιερών ο Μωυσής, ήκουσε λόγων και διαταγήν. Λύσε, λέγει, το υπόδημα το οποίο φορείς, λέγει, στα πόδια σου, διότι ο τόπος αυτός που στέκεις είναι ιερός. Όταν και εμείς εισερχόμεθα μέσα εις τον ναό του Θεού, άραγες κατανοούμεν ότι ο τόπος ούτως είναι ιερός,
Άραγε φέρομαι κι εμείς στην διάνοιά μας ότι ο τόπος αυτός είναι εκείνος όπου κατοικεί ο Θεός διαναλατρεύεται, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όπου κι αν πας θα έβρεις τον Θεόν, εις τον ουρανόν εκεί κατοικεί, εις την γην αυτός ευρίσκεται και εις τα βάθητα της θαλάσσης εκεί το χέρι του Θεού. Πλην όμως ο τόπος όπου λατρεύεται ο Θεός, αυτός είναι ιδιαιτέρως ιερός. Ο τόπος ούτως όπου ευρίσκεσαι είναι τόπος Άγιος, λέγει η φωνή του Θεού. Πόσοι κατανοούν άραγες αυτήν την φωνή όταν εισέρχονται στον ναόν του Θεού? Οι περισσότεροι εισέρχονται άνευ φόβου Θεού. Δι' αυτό και η Εκκλησία μας μνημονεύει μόνον εκείνους ήτινες μετά φόβου και πίστεως, λέγει, εισερχόμενοι στον ναόν σου. Δι' αυτούς παρακαλεί η Εκκλησία μας. Δι' εκείνους οι οποίοι εισέρχονται αφόβος, χωρίς φόβον, δι' αυτούς δεν προσεύχεται η Εκκλησία μας. Δι' εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το μέρος αυτόν είναι Άγιο, αυτοί λαμβάνουν τη χάρη, αυτοί έχουν την ευλογία. Όταν εισέρχεσαι εντός του ναού και βλέπεις δεξιά και αριστερά για να δεις ποιος είναι δίπλα σου, έχασες το παιχνίδι. Μπροστά σου δεν θα βλέπεις κανένα. Εσύ που εισήρθες μέσα εις τον ναόν θα ομοιάσεις με τον τελώνην, ο οποίος εισήρθε μέσα εις τον ναόν και έσκυψε την κεφαλή και χτυπούσε την καρδία, η οποία γέμει από πονηρίες. Σήμερον καταντήσαμε, αδερφοί μου, και φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν δύναται κανείς να κινήσει το βήμα του, ούτε να κοιτάξει, ούτε να μιλήσει, ούτε να συζητήσει, ούτε να έχει με κανένα γνωριμία. Εάν πηγαίνεις με άντρα, είσαι ανώμαλος. Αν πηγαίνεις με μία γυναίκα, την έχεις πόρνη. Αυτό λέγουν σήμερα οι άνθρωποι. Αυτό υπέφερε ο Άγιος Νεκτάριος. Εξέλεξεν εκεί ολίγες κόρες αγνές και καθαρές για να κάνει ένα μοναστεράκι. Και τι δεν του έσυραν, τι δεν του είπαν, τι δεν του εφόρτωσαν. Και όμως σήμερα να βρίσκεται και τρέχει όλος ο κόσμος για να τον ειδεί. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος δεν έκανε κρυφά πράγματα. Δεν έπαιρνε τις κόρες κρυφά ή το φανερός. Και όταν είναι φανερός δεν φοβάται κανέναν. Όταν είναι φανερός δεν τρέμει. Όταν είναι καθαρός δεν βρίσκεται κάτω από την πονηρία του κόσμου. Η πονηρία του κόσμου περνά. Και για να υπούμε την φράση την οποία λέγει ο κόσμος: εκεί που βρέχει φαίνεται και εκεί που χιονίζει ασπρίζει. Ένας που κάνει το κακό προσπαθεί να κρυβεί, να μην τον βλέπουν οι άνθρωποι. Ένας όμως ο οποίος είναι καθαρός δεν φοβάται να περπατήσει, να κινηθεί, να συζητήσει, να ομιλήσει. Αδερφοί μου, φτάσαμε στα σεσκά τους ημέρας. Τα πάντα βρίσκονται μέσα στην πονηρία.
Πονηρός ο άνθρωπος, παμπώνηρος. Μετεστράφηκε, έγινε διάβολος. Δι' αυτό ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει τουλάχιστον εμάς, οι οποίοι ερχόμεθα στον ναό του Θεού, να έχουμε μία διαφορετική ζωή. Να είμεθα τα παιδιά του Θεού τα οποία ακούν των μακαρισμών. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Εάν έχεις την καρδιά σου καθαρή, τότε θα δεις τον Θεό. Αν έχεις την καρδιά σου πονηράν, δεν θα δεις τον Θεό. Γιατί δεν ομοιάζεις με τους αγγέλους, ομοιάζεις με τους δαίμονες. Αξίωσε μας Κύριε να έχουμε την καρδία μας καθαράν, να μείνουμεθα μέσα στην πονηρία και μέσα στην συκοφαντία και μέσα στον διασυρμό του αδερφού μας, όπως σήμερα τα γεγονότα έχουν πάρει έκταση. Και η έκταση σε αυτή των γεγονότων παρασύρει και αθώους, οι οποίοι βρίσκονται χωρίς καμία ενοχή στη ζωή των. Κύριε, φύλαξόν με από συκοφαντίας και τηρήσω τα σεντολά σου. Σκέπαζε μας Κύριε από τη συκοφαντία των ανθρώπων, δια να τηρούμε τα σεντολά σου με όλον τον πόθον και την πίστη την οποία μας δίδεις εσύ ως Θεός. Μείνον με θυμόν Άγιε, μείνον με θυμόν Κύριε, ότι προς εσπέρασες τι και κέκλικεν ημέρα και αξίωσε μας της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν.